εκ μέρου του Κεντρικού Συμβουλίου τη Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα και τη Συντακτική Επιτροπή του Οδηγητή, αποχαιρετάμε σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση το μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη συντρόφισσα και Εκφράζουμε τα θεμά μα συλληπιτήρια στην οικογένειά τη και του οικείου τη. Η συντρόφισσα και Φιδάκη από νεαρή ηλικία συμμετείχε στου αγώνε του λαού και τη νεολαία τη χώρα μα ενάντια στη Χούντα, ενώ πήρε μέρο και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Αφιέρωσε όλη τη ζωή στην υπόθεση τη εργατική τάξη και του σοσιαλισμού. Υπηρέτησε το Κουκουέ με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. Στι δύσκολε στιγμέ των αντιπαναστατικών ανατροπών, την περίοδο 1989-1991, υπερασπίστηκε τον επαναστατικό χαρακτήρα του κόμματο κόντρα στην προσπάθεια διάλυση και μετάλλαξή του τον Τη συντρόφη Σακέτη τη γνωρίσαμε μέσα από την υπεύθυνη θέση τη στο εκδοτικό του κόμματο στη σύγχρονη εποχή. Είχε πάντα έγνοια για την πρόοδο του περιοδικού τη ΚΝΕ, του οδηγητή, στο περιεχόμενο και τη μορφή του, για τη διάδοσή του, για να γίνεται πιο καλοδουλεμένο εργαλείο για κάθε μέλο τη ΚΝΕ. Η ιδιαίτερη ήταν η συμβολή τη στα ζητήματα οργάνωση και τάξη, στη διακίνηση και τα οικονομικά του οδηγητή. Έδειχνε ιδιαίτερη φροντίδα Στου νεότερου, την ενδιέφερε να καταλάβουμε την αξία που έχει το κάθε καθήκον να μάθουμε να διαπαιδαγωγηθούμε. Πάντα αποφασιστική, πάντα με μία σκέψη, μία συμβουλή να μα δώσει και να μα βοηθήσει. Ήταν υπόδειγμα στάση ζωή, ακόμα και την περίοδο που ήταν άρρωστη, δεν έπαψε να δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα για τι χρεώσει τη, για την εκδοτική δραστηριότητα του κόμματο. Ολόκληρη η ζωή και η διαδρομή τη συντρόφη η αγωνιστικότητά τη, η αγάπη για του ανθρώπου του Μόχθου και του Νέου, η πίστη στι αρχέ του κόμματο, η αταλάντευτη στάση τη, η αποφασιστικότητά τη στι δύσκολε καμπέ αποτελούν παράδειγμα για τα μέλη και τα στελέχη τη ΚΝΕ. Τέτοιε αρετέ παλεύουμε κι εμεί να κατακτήσουμε για να σταθούμε αντάξει του τίτλου του μέλου τη ΚΝΕ και του κόμματο. Καλώ το ταξίδι συντρόφισα. Θα σε θυμόμαστε στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας.